Η σύζυγος του φυλακισμένου αντιφρονού Νταλιού Σιαμπό παρευρέθη στο δικαστήριο του Πεκίνου, εκεί όπου εκδικάζεται η υπόθεση του αδερφού της. Ο συγγενής του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης το 2010 Σιαμπό συνελήφθη από τις κινέζικες αρχές με την κατηγορία της κτηματομεσητικής απάτης. Η Λιουξία, που βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε κατοίκον περιορισμό μετά τη φυλάκιση του συζύγου της, είπε προσερχόμενη στο δικαστήριο. Είμαι σίγουρη ότι η σύλληψη του αδερφού μου σχετίζεται με εμένα. Οι αρχές θέλουν να με λυγίσουν, αλλά θα σταθώ όρθια. Δεν φοβάμαι. Ο Λιου Σιαμπό καταδικάστηκε το 2009 σε κάθειρξη 11 ετών με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής του καθεστώτος, επειδή ήταν εκ των συντακτών της Χάρτας 2008, ενός κειμένου με το οποίο ζητούσε την εφαρμογή πλουραλιστικής δημοκρατίας στην Κίνα.